φίλοι μου, γεια σας. Επανέρχομαι με νέο βίντεο γιατί εσείς το ζητήσατε με τα σχόλιά σας στα διάφορα βίντεο που προηγήθηκαν. Επίσης, στα social media έρχονται μηνύματα από απορίες και με ερωτήματα από εκτροφείς νέους ή παλιούς και δυσκολεύομαι να τους απαντήσω γιατί ο γραπτός λόγος δεν μεταφέρει και την ουσία των πραγμάτων. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να σας παρουσιάσω τον τρόπο που προετοιμάζω τη δική μου ογκοτροφή, να το δείτε, να το εκτιμήσετε, αν θέλετε να το δοκιμάσετε και γιατί όχι να τον υιοθετήσετε. Γιατί είναι ένας τρόπος που φέρνει μια ογκοτροφή να καλύπτει τις ανάγκες των πουλιών σε όλες τις περιόδους της ζωής τους. Ειδικά στην αναπαραγωγή καλύπτει τόσο τους νεοσούς όσο και τους γονείς. Η αίσθηση που μου δίνει αυτή η αυγοτροφή είναι η αίσθηση πληρότητας. Έχω δοκιμάσει και άλλους τρόπους, αλλά είναι αυτός που καταστάλαξα, είναι αυτός που χρησιμοποιώ τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα περισσότερο από 2 δεκαετίες, για να εκτρέφω τα καναρίνια μου και να τα προσφέρω όλα όσα χρειάζονται για όλες τις περιόδους της ζωής τους. Αντί για νερό στην παρασκευή της αυγοτροφής, καλό είναι να χρησιμοποιούμε τσάι βοτάνων. Το τσάι βοτάνων θα βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί τα βότανα που συμμετέχουν έχουν ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό των πτηνών. Το τσάι βοτάνων θα φτιαχτεί όχι βράζοντας τα βότανα μέσα σε νερό, γιατί τα αιθέρια έλαια που έχουν τα βότανα και όλες οι ευεργετικές τους ιδιότητες θα χαθούν με το βρασμό, αλλά σε χλιαρό νερό προσθέτοντας και επιτρέποντας με το χρόνο τα βότανα να βγάλουν όλες τις ουσίες στο νερό που θα χρησιμοποιήσουμε. Για το τσάι βοτάνων θα χρειαστούμε οπωσδήποτε τη ρίγανη. Η ρίγανη είναι ένα βότανο ισχυρά αντιοξειδωτικό με απίστευτα πολλές θεραπευτικές ιδιότητες που μόνο καλό κάνει. Επίσης θα πρέπει να έχουμε θυμάρι. Το θυμάρι είναι ένα βότανο με δράση κυρίως στο αναπνευστικό. Θα βάλουμε επίσης δυόσμο. Ο δυόσμος σαν βότανο συμμετέχει στην καλή υγεία του στομάχου των πουλιών, διευκολύνοντας την πέψη και μειώνοντας τις ενοχλήσεις. Επίσης, καλό είναι να βάλουμε βασιλικό. Ο βασιλικός σαν βότανο απομακρύνει τις φλεγμονές στους μυς, μειώνοντας τη μυϊκή αδυναμία και τονώνοντας το μυϊκό σύστημα των πουλιών. Υπάρχουν περίοδοι που υπάρχουν σε αυθονία διάφορα βότανα όπως η μέντα, το ταραξάκο, το δεδρολίβανο και αν το συλλέξουμε στην εποχή που πρέπει και τα αποξηράνουμε όπως και τα προηγούμενα θα έχουμε ένα μείγμα το οποίο μπορούμε να προσθέτουμε και από αυτό στο τσάι βοτάνων ευεργετώντας την ουσία των οργανισμών των πουλιών και διεκδικώντας καλή υγεία πάνω απ' όλα στα πουλιά μας. Την επόμενη μέρα το τσάι βοτάνων είναι σίγουρα έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί. 1-2 ώρες πριν το χρησιμοποιήσω ως βάση για την αυγοτροφή, προσθέτω και το
σκόρδο, είτε κομμένο σε πολύ μικρά κομματάκια, είτε λιωμένο ανάλογα με την περίπτωση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το σκόρδο βοηθάει εκτός από το καρδιακό σύστημα και στην απομάκρυση μυκήτων, βακτηρίων, βακτηριδίων και ένα σωρό άλλων παρασίτων στον οργανισμό των πτηνών. Έχει φυσική αντιοξειδωτική δράση, είναι ένα όπλο στα χέρια μας, πρέπει να το χρησιμοποιούμε τακτικότατα. Και μη φοβάστε και στις ποσότητες. Όταν το τσάι είναι έτοιμο, θα περάσω στην προετοιμασία της βάσης για την αυγοτροφή που χρησιμοποιώ και για αυτήν θα χρειαστώ ένα ταψάκι που μέσα θα βάλω 150 γραμμάρια νερό και 50 γραμμάρια ρασκ. Η αναλογία, παιδιά, είναι συγκεκριμένη, 3 μέρη νερό, 1 μέρος ρασκ και δεν πρέπει να αλλάζει. Επίσης θα χρησιμοποιήσω καρότο για τα κόκκινα καναρίνια, πυρομαγιά για όλα. Για τα κόκκινα επίσης θα χρησιμοποιήσω και τη σπιρουλίνα, την κόκκινη βαφή. Για τα φαιό θα βάλω τα φύκια, με θειονίνη για όλα τα πουλιά γιατί προστατεύει και αναπτύσσει καλά το φτερωμά του. Και τις βιταμίνες, τις περιπτώσεις που πρέπει να τις βάλω, δηλαδή 2 φορές το χρόνο πριν την αναπαραγωγή και στην τερόρια. Η σπιρουλίνα και την πυρομαγιά δεν θα την προσθέσω στο ταψάκι με το νερό, αλλά θα την προσθέσω στην αυγοτροφή λίγο πριν να ανακατευθεί με τη βάση. Η σπιρουλίνα, θυμίζω, είναι μόνο για τα κόκκινα. Η πυρομαγιά για όλα. Για τα κόκκινα καναρίνια θα βάλω την προβλεπόμενη από τον παρασκευαστή της χρωστικής ποσότητα μέσα στο ταψάκι, καθώς και την προβλεπόμενη ποσότητα σκόνη καρότου, γιατί η καροτίνη ενισχύει την προσπάθεια βαφής αυτών των βουλιών. Αφού ανακατέψω καλά για να διαλυθούν όλα τα υλικά που έχω προσθέσει στο ταψί, προσθέτω στη συνέχεια και το ρασκ, στο οποίο ανακατεύω καλά επίσης για να γίνει μια ομογενοποίηση του ρασκ με το υγρό του ταψιού και από εδώ και πέρα μπαίνει στη διαδικασία αντίστροφης μέτρησης. Χρειαζόμαστε 20 λεπτά για να μπορέσει να απορροφηθεί η ποσότητα των υγρών που υπάρχουν στο ταψί από το ρασκ πριν περάσει στο επόμενο στάδιο της αυγοτροφής. Έτσι λοιπόν βλέπουμε την εικόνα που έχουν τα ταψάκια με την δόση τσαγιού και τα σχετικά για κάθε περίπτωση, για τα κόκκινα, για τα φαιό, για τα κίτρινα λεπτά καναρίνια και για τις καρδερίνες πριν την προσθήκη του ρασκ, και στη συνέχεια βλέπουμε το καθένα από αυτά πως είναι αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του κοσαλέπτου. Τώρα αυτά τα ταψάκια είναι έτοιμα να χρησιμοποιηθούν για το δεύτερο στάδιο που είναι την παρασκευή της αυγοτροφής που θα δώσουμε στα πουλιά. Είκοσι λεπτά περίπου αργότερα, όταν η βάση της αυγοτροφής είναι έτοιμη, σε ένα δοχείο ζυγίζω 500 γραμμάρια ξηρής αυγοτροφής, η οποία θα ανακατευθεί με τη βάση για να γίνει το προϊόν που θα δώσω στα πουλιά. Οι απαιτήσεις της δικής μου αυγοτροφής θέλουν να έχω ένα δοχείο για τα κίτρινα και τα λευκά καναρίνια, ένα δοχείο για τα φαιό καναρίνια, ένα δοχείο για αυγοτροφή που θα μπουν για τα κόκκινο παράγοντα καναρίνια, δηλαδή αυτά που βάφονται, και ένα δοχείο αυγοτροφής εντελώς διαφορετικής για τις καρδερίνες, μια και αυτές έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις. Θυμίζω τις αναλογίες: 150 γραμμάρια τσάι βοτάνων, 50 γραμμάρια ρασκ και στο τέλος 500 γραμμάρια ξηρής αυγοτροφής. Αφού μπει το τσάι βοτάνων και τα πρόσθετα στα ταψάκια τα αντίστοιχα έχουν αυτή τη μορφή και στη συνέχεια με το ρασκ και την πάροδο του χρόνου, έτσι φαίνεται για τα κίτρινα λευκά καναρίνια, έτσι είναι η βάση για τα φαιό λίγο πιο σκούρα γιατί έχει τα φύκια, έτσι είναι η βάση για τα κόκκινα καναρίνια γιατί περιέχει την προστική και την καροτίνη και έτσι είναι η βάση για τις καρδερίνες.
Το μπολάκι το, με την αυγοτροφή θυμίζω ότι ρίχνω και την πυρομαγιά σε κάθε μπολάκι από αυτά και μόνο για τα κόκκινα τη σπιρουλίνα που όπως είπαμε βοηθάει πάρα πολύ στη βαφή τους. Όλα αυτά τα βάζω στον κάδο από το μίξερ και αφού προσθέσω και τη βάση της αυγοτροφής για κάθε είδος οδηγώ τον κάδο αυτό στο μίξερ και μετά από 2-3 λεπτά ανακάτεμα η αυγοτροφή μας είναι έτοιμη για να πάει στα πουλιά. Έχει υπέροχη υφή όπως βλέπετε, δεν έχει σφολιάσει. Αυτό που κρατάω είναι το σκόρδο και το αφήνω μέσα στη, για να το φάνε τα πουλιά. Και όπως βλέπετε αν πιέσω στη χούφτα μου μια μάζα από αυτήν την αυγοτροφή λόγω της υγρασίας σβολιάζει και αμέσως διαλύεται. Αυτή είναι η σωστή υφή, αυτή είναι η σωστή κατάσταση που πρέπει να έχει η αυγοτροφή για να τη δώσουμε στα πουλιά. Η ίδια ακριβώς διαδικασία θα ακολουθεί και με τις άλλες αυγοτροφές εδώ για τις καρδερίνες, θα μπει η βάση, θα αναδευτεί και στη συνέχεια αυτή είναι η εικόνα του τελικού προϊόντος. Για τα φαιό, όπως βλέπετε, έχει μπει ήδη η πυρομαγιά, μπαίνει η βάση, είναι λίγο πιο πράσινη. Θα μπει στο μίξερ και αυτή θα αναδευτεί και αυτή είναι η τελική του εικόνα. Στα κόκκινα που πρασινίζει λίγο το μείγμα είναι επειδή έχει μπει η σπιρουλίνα ήδη, τοποθετείται η βάση με την κόκκινη προσθήκη μέσα στο δοχείο και αυτή είναι η τελική εικόνα του προϊόντος. Όλες αυτές τις αυγοτροφές τις βάζω στα αντίστοιχα δοχεία και με αίτησμα τις προσφέρω στα πεινά. Για τις ποσότητες που θα περισσέψουν θα τις βάλω στο ψυγείο για την επόμενη μέρα. Να πούμε και μερικά λόγια για τα κόκκινα λιποχρωμικά καναρίνια. Τα κόκκινα λιποχρωμικά γεννιούνται με το δέρμα τους να έχει ελαφρά την ένταση του κόκκινου. Είναι πολύ πιο σκούρα από τα άλλα λιποχρωμικά. Μεγαλώνοντας αυτό γίνεται πιο εμφανές και όταν βγουν στις 15-20 μέρες τα φτερά πάνω στα πουλάκια είναι εμφανέστατα το κόκκινο. Αυτό το κόκκινο θα γίνει ακόμα πιο έντονο μετά την πρώτη του φτερόρια όταν και εφόσον συνεχίζουμε εμείς να προσθέτουμε την χρωστική στην αυγοτροφή τους. Όσοι μιλούν για πουλιά που μοιάζουν με κόκκινα και δεν πρόλαβαν να βαφούν ή είναι κάπως έτσι, κάπως αλλιώς, προφανώς στοχεύουν στο να σας εξαπατήσουν. Τα κόκκινα πουλιά είναι κόκκινα φανερά. Και τώρα κάτι σχετικό με τη βαφή. Η βαφή των πουλιών δεν ξεκινά 10 μέρες πριν την πτερόρια μέσω της αυγοτροφής και δεν θα έχουμε αποτελέσματα αν το προσπαθήσουμε 10 μέρες 20 πριν αρχίσει η πτερόρια. Η αυγοτροφή πρέπει να είναι στο συντηρέσιό τους από την πρώτη στιγμή που γεννιούνται. Εγώ ξεκινώ την αυγοτροφή 15 μέρες πριν ενώσω τα ζευγάρια μου και τη σταματώ τουλάχιστον τον Οκτώβρη και όταν έχω βεβαιωθεί ότι έχει ολοκληρωθεί η πτερόρια. Δεν μπορούν τα πουλιά που δεν γνωρίζουν την αυγοτροφή να τη φάνε και να προσδοκούμε εμείς με ένα μήνα, δύο το καλοκαίρι που θα κάνει η αλλαγή στο φτερωμά τους πως θα έχουμε πτηνά στο κόκκινο που επιθυμούμε. Θα πρέπει λοιπόν να μεριμνήσουμε, να ξεκινήσουμε την αυγοτροφή νωρίτερα όχι γιατί θα βαφούν τα μωρά μέσω της σύντησης των γονιών αλλά γιατί θα ξέρουν οι γονείς την αυγοτροφή, θα τη φάνε οι ίδιοι, θα ταΐσουν με αυτή τα μικρά και θα τη βρουν και τα μικρά κατευθείαν μόλις αρχίζουν να απογαλακτίζονται. Ούτε θα πετύχουμε καλή βαφή αν βάλουμε διπλάσια ή τριπλάσια ποσότητα από την προβλεπόμενη. Στην ουσία έτσι εκθέτουμε το σηκώτη των πουλιών.
και κατά τη γνώμη μου επίσης δεν είναι σωστή η μέθοδος της χρήσης της προστικής στο νερό που πίνουν τα πουλιά, γιατί με αυτόν τον τρόπο επιβαρύνουν αφάνταστα τα νεφρά τους. Ολοκληρώνοντας αυτή την προσπάθεια, νομίζω ότι είναι ώρα να σας πω πως η αυστηρή υπακοή στις δοσολογίες που προτείνει ο παρασκευαστής της προστικής και η υπομονή και επιμονή σε διάρκεια και χρόνο στο να περάσει η χρωστική αυτή σωστά στον οργανισμό των πουλιών χωρίς να επιβαρύνονται τα ζωτικά τους όργανα είναι για μένα το μυστικό. Για περισσότερες λεπτομέρειες και αναφορά στα πιθανά λάθη κατά τη βαφή θα ακολουθήσει άλλο βίντεο ώστε να μην παρουσιάζονται φαινόμενα σαν αυτό το πουλί με τόσο θολά τα λευκά του φτερά.